Δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε, ειδικά όλους εσάς που ήσασταν ακριβώς στην ώρα σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα σεμινάριο που διοργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό ομιλητή μαζί μας, έναν κύριο με πολυετή εμπειρία και πολλές γνώσεις γύρω από το θέμα του κυβερνοεγκλήματος και της κυβερνοασφάλειας βέβαια, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Είναι υποστράτηγος εν αποστρατεία της ΕΛΑΣ, διετέλεσε διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τα έτη 2016 έως 2018. Είναι πτυχιούχος νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Το βιογραφικό του είναι πλούσιο, δεν προλαβαίνουμε, δεν μας στάνει μια ώρα κύριε Παπαπροδρόμου να τα πω όλα τα σημαντικά που έχετε κάνει. Ο λόγος είναι δικό σας κύριε Παπαπροδρόμου, σας ακούμε, αν θέλετε να ανοίξετε, σας βλέπουμε κιόλας. Πολύ ωραία. Καλησπέρα κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ. Του σήμερα, θα έλεγα στα μέσα του καλοκαιριού και λίγο παραπάνω, να ευχαριστήσω το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης. Είναι και για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι ανάμεσά σας. Έχουμε ξαναβρεθεί στο παρελθόν, αλλά αυτή την διαδικτυακή εμπειρία πρώτη φορά την δοκιμάσουμε και μια που το θέμα μας είναι σήμερα που αναφέρθηκε για την πανδημική περίοδο, θα έχουμε την χαρά και την ευκαιρία έτσι, να πούμε να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Σε ό,τι αφορά το βιογραφικό, θα έλεγα ότι τα σημαντικότερα πράγματα πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να τα γράψουμε ή δεν περιλαμβάνονται μέσα. Εκείνο που για μένα μετράει πάντοτε είναι ότι θα πρέπει να προσπαθούμε στη ζωή μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να περάσουμε το μήνυμα και αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Τώρα, θα προσπαθήσω λίγο να ανεβάσω την παρουσίαση. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να το... Ωραία, αν μπορεί η συνάδελφός μου η Μαρία Βεκαρκανάκη να απελευθερώσει την οθόνη για να μπορέσετε να ανεβάσετε κι εσείς. Ωραία. Δεν ξέρω τώρα αν... Νομίζω τώρα είναι ορατή, έτσι, φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως, τη βλέπουμε. Ευχαριστώ κύριε Δασκαλάκη. Λοιπόν, θα προσπαθήσω το επόμενο μισάωρο, γύρω σε 35 λεπτά υπολογίζω, να κάνω την εισήγηση. Εννοείται οποιοδήποτε ερώτημα και στο ενδιάμεσο προκύψει είμαι στη διάθεσή σας, πάντοτε υπό το συντονισμό σας. Αλλά να αφιερώσουμε έτσι έναν χρόνο ικανό να έχουμε και τις ερωτήσεις και την ανατροφοδότηση της σημερινής μας επικοινωνίας. Το θέμα το οποίο θα μιλήσουμε, για το οποίο θα μιλήσουμε αφορά τις βέλτιστες πρακτικές της διαχείρισης της ψηφιακής πραγματικότητας των παιδιών μας σε μια περίοδο που δοκιμάζεται όλη η ανθρωπότητα με την πανδημία, με το COVID-19, ήδη από την άνοιξη του προηγούμενου έτους. Έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η περίοδος θα αφήσει και το αποτύπωμά της και τα επόμενα χρόνια και θα το δούμε από την οπτική της κυβερνοασφάλειας. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια, μιλάμε για κυβερνοέγκλημα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε, να καθορίσουμε τι εννοούμε κυβερνοχώρο, πού γίνεται αυτό το, ποιο είναι αυτό το νέο περιβάλλον μέσα για το οποίο μιλάμε για την ασφάλεια και όταν η ασφάλεια αποτύχει να έχουμε το κυβερνοέγκλημα. Σίγουρα είναι ένας χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε, είναι ανθρωπογενής χώρος, ανθρωπογενές περιβάλλον, δημιουργήθηκε στην προπανδημική περίοδο, στις προηγούμενες δεκαετίες πιο συγκεκριμένα. Και σήμερα και την οποία ο άνθρωπος την έχει δημιουργήσει, γιατί τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα και το διάστημα τα βρήκε ο άνθρωπος ως περιβάλλον. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Δισεκατομμύρια άνθρωποι και περισσότερα δισεκατομμύρια συσκευές τα οποία μας επιτρέπουν να συνδεθούμε σήμερα. Είναι ένα, θα λέγαμε με άλλα λόγια, ένα διαφορετικό οικοσύστημα, αυτό το οικοσύστημα της τεχνολογίας και αν θα μπορούσαμε να το μορφοποιήσουμε σχηματικά με ένα παγόβουνο, περιλαμβάνει τόσο την επιφάνεια όσο και το κάτω από την επιφάνεια μέρος αυτού του παγόβουνου,
αυτής της άγνωστης θάλασσας. Εξού χρησιμοποιούμε και τη λέξη σερφάρουμε, έτσι να μην να σχηματοποιήσουμε και μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, και ο κύβερνο χώρος προέρχεται με την ευκαιρία να το πούμε μια που βλέπουμε και τη θάλασσα, από την ελληνική λέξη κυβερνήτης. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, τι δυνατότητες μας προσφέρει αυτή η ψηφιακή πραγματικότητα, που δεν είναι κοινή πραγματικότητα και για τα παιδιά μας και για μας, για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις ηλικίες, είναι ότι πρώτα απ' όλα μας παρέχει δυνατότητες, ευκαιρίες να μπορούμε να συνδεθούμε όπως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να εκφραζόμαστε, να καινοτομούμε, να μοιράζουμε, να διαμοιράζουμε προϊόντα, υπηρεσίες, πράγματα τα οποία ο άνθρωπος κατακτά. Να επιλέγουμε το δικαίωμα της επιλογής, να εμπιστευόμαστε, να μην ξεχνούμε, θα σταθώ λίγο στην έκφραση, ότι οι προτεργάτες, οι οραματιστές αυτού του χώρου, του κυβερνοχώρου, οι δημιουργοί του, έδωσαν μεγάλη έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης. Και θα σταθώ και σε κάτι άλλο, που το λέω δεξιά στην διαφάνεια όπως το βλέπετε, η δημιουργία, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Από τη μία είναι η ελευθερία της έκφρασης και από την άλλη η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και αν θέλουμε να δοκιμάσουμε την κριτική σκέψη, αμέσως στις προτάσεις που μόλις είπαμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα ερωτηματικό, ας πούμε, στην πρώτη πρόταση. Συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη? Όπως θα δούμε παρακάτω, όχι. Και καλό είναι αυτό το ερωτηματικό να το έχουν πάντοτε τα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό στο σχολείο αυτό το πράγμα να προκύπτει. Τώρα, πώς είναι αυτό το περιβάλλον? Το διακρίνει μια πολυπλοκότητα και ένα δυναμικό, θα έλεγα, ένας δυναμικός χαρακτήρας, που σημαίνει ότι διαρκώς αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Και αλλάζουν γιατί ακριβώς αυτό το οικοσύστημα βασίζεται σε δύο πυλώνες, που ο ένας είναι η τεχνολογία, ο άλλος είναι το θεσμικό πλαίσιο όπου είναι απλωμένη αυτή η τεχνολογία, δηλαδή σε αυτό το παγκόσμιο χωριό που δεν έχουμε ομοιόμορφο θεσμικό πλαίσιο όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά και η τεχνολογία αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Αυτό κάνει ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα μας και την προσέγγιση του. Η πανδημία από την άλλη, η οποία την βιώνουμε και ευχόμαστε όλοι μας να την ξεπεράσουμε σύντομα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας όπου χρειάζεται. Η πανδημία δρομολόγησε σημαντικές αλλαγές, θα έλεγα, στη ζωή μας. Θα αφήσει το αποτέλεσμα σχέση με την τηλεκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Το ήταν ένα βίωμα, όπως και για τους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, μέσω των παιδιών τους, μέσα στο περιβάλλον που υπήρχε η σύνδεση πλέον του φυσικού σχολείου, του φυσικού χώρου του σχολείου, με το φυσικό χώρο που βιώνουν τα παιδιά από το δωμάτιό τους, από κάποιο δωμάτιο του σπιτιού τους, ή οπουδήποτε άλλο είχαν τη δυνατότητα να συνδεθούν. Η τηλεεργασία από την άλλη ήταν ένα μέρος για τους γονείς, αλλά και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, διότι οι εκπαιδευτικοί ως μορφή πρέπει να δούμε ποιο είναι το διακύβευμα. Τι διακυβεύεται όταν μιλούμε σήμερα για κυβερνοασφάλεια, για κυβερνοέγκλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η βάση της πυραμίδος που βλέπουμε μπροστά μας είναι η κορυφή της πυραμίδος που έχει σχέση με τη δημοκρατία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας το κρατήσουμε λίγο αυτό στο μυαλό μας, γιατί αφορά τη ζωή όλων μας, πολύ περισσότερο αφορά τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας. Σίγουρα, όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια, σίγουρα έχουμε την έννοια της στρατηγικής στόχους και προτεραιότητες, σίγουρα παρασμό που οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν βασίζονται, η εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνίων βασίζεται σε αυτό το θεσμό που λέγεται εκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο με τη σειρά του πρέπει να έχει στόχους και προτεραιότητες. Ωστόσο, κάθε χώρα στο νέο αυτό περιβάλλον, και ειδικότερα τη δεκαετία αυτή που μας πέρασε και διανύουμε, την επόμενη, διαμόρφωσαν στρατηγικές γύρω από αυτό το θέμα, έτσι και η χώρα μας, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και πρακτικές, έχει διαμορφώσει, έχει καθορίσει την στρατηγική της. Για να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, αυτή τη στρατηγική, θα πρέπει να δούμε αυτό το πλαίσιο κυβερνοασφάλειας, ότι αποτελείται από κάποια επίπεδα.
Προηγουμένως, αν θυμηθείτε λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια σας, μίλησα για το τεχνολογικό πυλώνα και το θεσμικό πυλώνα. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να υπάρχει μια νομική, θα έλεγα, ένα νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι τεχνολογίες. Έτσι, σίγουρα θα χρειαστούν κάποιοι νόμοι, κάποιες οδηγίες, κάποιοι κανονισμοί, αλλάζουν, τα οποία θα έχουν αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, θα αναλάβει να καθορίσει πώς ακριβώς θα κινηθούν οι τεχνολογίες. Ένα τεχνικό, θα έλεγα, επίπεδο σε ό,τι αφορά, ένα οργανωσιακό από την άλλη, ένα επίπεδο υποδομών, το τι υποδομές έχει μια χώρα, και εδώ εντάσσεται και η εκπαίδευση. Στις υποδομές, ας πούμε, της χώρας εντάσσεται, παράδειγμα, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, αυτή την ώρα που μας φιλοξενεί. Θα πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, πόσο σημαντικό είναι, και σίγουρα θα πρέπει να κατανοήσουμε και το επόμενο επίπεδο, που είναι η συνεργασία, η διεθνή συνεργασία. Σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούμε από τον τόπο μας, από τη γειτονιά μας, σε αυτό το παγκόσμιο χωριό, να βγούμε από τη γειτονιά μας, να επικοινωνήσουμε και με τις άλλες γειτονιές αυτού του παγκόσμιου χωριού και να ξεπεράσουμε προβλήματα και εμπόδια που τυχόν συναντούμε, για να μπορούμε να αποφεύγουμε να έχουμε το φαινόμενο της Βαβέλα. Τώρα, για να προσεγγίσουμε το θέμα το σημερινό, σίγουρα πρέπει να έχουμε κάποια δεδομένα για να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πρώτα απ' όλα, ο παγκόσμιος πληθυσμός, όπου ένα μέρος του πληθυσμού αυτού είμαστε χρήστες. Όλοι ανήκουμε σε αυτόν τον αριθμό που βλέπουμε σήμερα. Είναι χθεσινή στιγμή αποτύπωση του παγκόσμιου πληθυσμού. Αρκεί να σας πω ενδεικτικά ότι το 1500 μετά Χριστόν η γη είχε 500 εκατομμύρια. Μέσα σε 5 αιώνες, σε 500 χρόνια, το 2000 φτάσαμε τα 6 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε χώρες οι οποίες πληθυσμιακά έχουν τα μεγέθη. Όλα αυτά, πέρα από δείκτες ισχύως, είναι και δείκτες στις οποίες πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και όταν συνδεόμαστε σε αυτή τη θάλασσα, σε αυτόν τον ωκεανό, έτσι, θα έχουμε υπόψη μας αυτόν τον αριθμό. Να σταθούμε λίγο στον τελευταίο αριθμό που φανερώνει την ποιότητα και μοναδικότητα. Όπως είμαστε μοναδικοί ως άνθρωποι και ανεπανάληπτοι, το ίδιο είμαστε και ως χρήστες του διασυνδεδεμένου αυτού περιβάλλοντος. Το πρώτο αριθμό φανερώνει η ποσότητα. Η ποσότητα όμως δεν είναι ποιότητα, δεν είναι μοναδικότητα. Άρα, ως γονείς, να κρατήσουμε τη μοναδικότητα των παιδιών μας, τη μοναδικότητα ως εκπαιδευτική, τη μοναδικότητα των μαθητών της τάξης μας, του σχολείου μας. Και όλων των παιδιών φυσικά. Εδώ, αν απλώσουμε το χρόνο στους προηγούμενους αιώνες, βλέπετε ότι αυτή η πληθυσμιακή έκρηξη, θα τη λέγαμε, αποτυπώνεται και συνδέεται σίγουρα με τις βιομηχανικές επαναστάσεις. Ήδη είμαστε στην απαρχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, άρα θυμόμαστε τις τρεις προηγούμενες, πόσο βοήθησαν, αλλά ταυτόχρονα και μετασχημάτισαν τις κοινωνίες μας. Μην ξεχνάμε ενδεικτικά να αναφέρω το φαινόμενο της αστιφιλίας. Εγκαταλείψαμε την ύπαιθρο, μαζευτήκαμε στις πόλεις. Αλλά και να θυμηθούμε ότι και στην ιστορία την ανθρώπινη, πριν την τωρινή πανδημία, μια που και ένα μέρος του θέματος μας είναι η πανδημία, ότι υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, περίοδοι που είχαμε πανδημία και την οποία ξεπεράσαμε, και ένα μέρος αυτού οφείλεται στην κινητικότητα των ανθρώπων από τόπο σε τόπο. Τώρα, η πανδημική κρίση σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, χθεσινά, να θυμηθούμε ότι στην περίοδο αυτή χάσαμε συνανθρώπους μας περίπου πάνω από 4 εκατομμύρια, αποτυπώνονται από τα στοιχεία τα επίσημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Για να είμαι ακριβής, 4.136.518 θάνατοι έχουν καταγραφεί. Βεβαίως προχωράει και το θέμα των εμβολίων και αποτυπώνεται στο χάρτη αυτό το επίπεδο συνεργασίας που πρέπει να έχουν οι χώρες για να μπορούν να ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Εδώ θα σας παρουσιάσω για πρώτη φορά τωρινά στοιχεία. Είναι στοιχεία τα οποία μόλις τώρα, 21 Ιουλίου, δημοσιεύτηκαν, όπου πλέον στον παγκόσμιο πληθυσμό περίπου το 61%, για την ακρίβεια το 60,9% είναι συνδεδεμένο, το άλλο 39,1%, το 39% μόλις τώρα, 21 είναι, Ιουλίου, ανήκει στο κομμάτι της τεχνολογικής ανισότητας, που είναι εμφανής και είναι ένα μέρος της κοινωνικής ανισότητας. Να το κρατήσουμε λίγο αυτό στο μυαλό μας. Καλό είναι να το κατανοούν και τα παιδιά μας, ότι το περιβάλλον στο οποίο βιώνουν, δεν έχουν όλα, για παράδειγμα, τα παιδιά τη δυνατότητα να συνδεθούν, δεν έχουν όλοι οι γονείς τη δυνατότητα να συνδεθούν. Άρα αυτό θα πρέπει να το κατανοήσει σήμερα το παιδί στο περιβάλλον που ζει, για να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα. Επίσης παρατηρούμε στις χώρες που είναι κάτω του μέσου όρου, ότι είναι χώρες οι οποίες είναι συγκεντρωμένες, για παράδειγμα στην Αφρική, δείχνει μια διαφορά
στις χώρες, όπως και οι χώρες του προηγμένου Βορρά, αλλά όχι απαραίτητα, όπως για παράδειγμα η Δανία, βλέπω επίσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βλέπω η Νότια Κορέα στην Ασία, έχουν ένα υψηλό ποσοστό στην διασύνδεση. Έχουμε, ουσιαστικά παρατηρούμε κάποιους, μια αύξηση των ρυθμών της ψηφιακής ανάπτυξης και στη διάρκεια της πανδημίας. Ένα άλλο, μια άλλη παράμετρος, η οποία δείχνει την συνδεδεμένη αυτή πραγματικότητα, χαρακτηρίζει, θα έλεγα ότι είναι η συμμετοχή μας, η εκτεταμένη συμμετοχή μας στα social media, με πρώτο το Facebook, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη να είναι στις προτιμήσεις των παιδιών μας, μπορεί στις προτιμήσεις των παιδιών μας να είναι το Instagram, να είναι το TikTok ή κάτι άλλο. Επίσης το YouTube με βίντεο που υπάρχουν και άλλες εφαρμογές, το WhatsApp. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας, θέλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα, είναι πού βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την περσινή έκθεση για την ψηφιακή κοινωνία και οικονομία. Δυστυχώς, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλονται, πραγματικά καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες, το τελευταίο διάστημα θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η χώρα μας έχει την προτελευταία θέση. Ευελπιστούμε η επόμενη ετήσια έκθεση που το επόμενο διάστημα θα βγει να βελτιώσει την θέση της χώρας μας και να της προσδώσει αυτό που περισσότερο της αξίζει. Σίγουρα αν δούμε από το δίκτυο της παγκόσμιας κυβερνοασφάλειας, σίγουρα δεν είμαστε στην πρώτη δεκάδα. Είναι πρόσφατα τα στοιχεία που βλέπετε. Δημοσιεύτηκαν από την ITU, από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, στις 28 έκτου του 2021. Εδώ θα πρέπει να δούμε σαν καλό παράδειγμα το ποια είναι τα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και οι στρατηγικές που εφαρμόζουν οι χώρες που έχουν υψηλό δείκτη. Και δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν στη διαδικασία αυτή, αν θέλουμε να έχουμε μια ειλικρινή προσέγγιση. Εδώ όμως θα δούμε μια ευχάριστη είδηση, ότι η χώρα μας βελτίωσε σημαντικά τη θέση της. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει κάποια δουλειά από όλους τους θεσμικούς φορείς, από τα Ινστιτούτα Τεχνολογίας, για παράδειγμα, όπως τώρα που μιλάμε, από την ίδια την πολιτεία, από το εκπαιδευτικό σύστημα, όμως θα πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα βήματα. Περίπου η αποτύπωση των στοιχείων στη χώρα μας, εδώ βλέπετε μια απόκληση της νησιωτικής, θα έλεγα, Ελλάδος. Έχουμε μια ιδιομορφία ως χώρα με την Πολυνησία κλπ. Θα πρέπει να συνδεθεί όλη η Ελλάδα για να μπορούμε, και ειδικότερα τα απομακρυσμένα της σημεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της χώρας μας, γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε μόνο για ένα υδροκεφαλικό κέντρο που είναι συνδεδεμένο. Δεν προσφέρει τίποτα αν δεν είναι αναπτυγμένη σε όλη την χώρα, δεν είναι απλωμένη αυτή η τεχνολογία. Τώρα να δούμε λίγο το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο. Μια και μιλάμε για τα παιδιά και την πραγματικότητά τους, να πούμε ότι το πλαίσιο αυτό προϋπάρχει των τεχνολογιών έτσι όπως αναπτύχθηκαν, ενισχύθηκαν στο ενδιάμεσο με αλλαγές ακόμη και στον ποινικό κώδικα, με σειρά άρθρων, που είναι πολύ σημαντικά, τα διεθνή κείμενα που υπάρχουν για τα δικαιώματα του παιδιού και θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας πάντοτε. Επίσης, οι σημαντικότερες νομοθετικές εξελίξεις ό,τι αφορά το κυβερνέγκλημα, για παράδειγμα, είναι ο νόμος 4411 του 2016, δηλαδή πριν την πανδημία, η στρατηγική κυβερνοασφάλειας και η οδηγία NIS, αλλά και η Cyber Security Act που αφορά τον ENISA και όχι μόνο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια, τη δεκαετία που μας πέρασε. Να πούμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια χρονική φάση πολλές φορές με καθυστέρηση σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, που είναι προηγμένες, είναι πιο μπροστά, ή και άλλες χώρες στον πλανήτη. Ωστόσο, έχει κάνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα, όπως ο τελευταίος οργανισμός, ο Γενικός Οργανισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα, που έγινε νόμος του κράτους το επίσης τον Αύγουστο του 2019. Στην διάρκεια της πανδημίας, ωστόσο, τα κείμενα τα οποία βρήκα και παρουσιάζω σήμερα είναι ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο νόμος 4727. Είναι μια καλή, θα έλεγα, θετική στιγμή για την ελληνική δημοκρατία, για την χώρα μας, όπου αυτός ο νόμος ψηφίστηκε με 275 βουλευτές από τους 300. Συγκέντρωσε μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία, ένα δείγμα συνένεσης και αντίληψης των πραγμάτων και των καιρών. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα για τη χώρα μας. Επίσης, από το Δεκέμβρη του 2020 υπάρχει πρόταση για βελτίωση της οδηγίας NIS που αφορά τα πληροφορικά συστήματα. Να θυμίσω εδώ ότι η οδηγία αυτή ξεκίνησε το 2016, ενσωματώθηκε με νόμο το 2018
και αφορά τα συστήματα που θα δούμε παρακάτω που έχουν σχέση με τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε επίσης από επίσημες εκθέσεις τις απειλές όπως αποτυπώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ρασκαλάκη, είναι στον χώρο που είστε κοντά εκεί πέρα, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Ακριβώς, είμαστε πολύ κοντά, αν και τα κεντρικά τώρα έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι μας λείπουν. Θα το προσπεράσουμε αυτό, αν και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία κάποτε να εμπιστεύεται την περιφέρειά της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να δίνει το καλό παράδειγμα. Θα μπορώ να αντλήσω παραδείγματα και από το εξωτερικό που πολλά πράγματα δεν βρίσκονται στα υδροκεφαλικά κέντρα. Έτσι, θα το δούμε και στη συνέχεια. Έτσι ακριβώς συμφωνούμε, κύριε Παπαπροδρόμου, απολύτως. Συμφωνούμε απολύτως σε αυτό. Το κυβερνοέγκλημα αποτελεί μια σοβαρή μορφή της εγκληματικότητας, θα έλεγα, μαζί με τα θέματα τρομοκρατίας και μετά το περιβάλλον του 2001 των επιθέσεων στους δίδυμους πύργους και όχι μόνο και σε άλλα σημεία που έγιναν και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του οργανωμένου εγκλήματος γενικότερα, είναι κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν απειλές για τις κοινωνίες μας και έχουν τεράστιο κόστος. Πολλές φορές αποτιμητέο, πολλές φορές μη αποτιμητέο. Για παράδειγμα, μη αποτιμητέο κόστος είναι η περίπτωση όταν έχουμε κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Δεν μπορούμε να το ζυγίσουμε αυτό σε κόστος. Είναι ανεπανόρθωτο και προσβάλλει τον ανθρώπινο πολιτισμό και τις ανθρώπινες κινωνίες. Τα θέματα της περιοχής κινδύνου, έτσι όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη. Κύριε Παπαπροδρόμου, να πούμε και την κατηδίαν συζήτηση που είχαμε, ότι πολλές φορές εμείς γνωρίζουμε ένα λανθασμένο όρο, παιδική πορνογραφία. Αλλά δεν είναι σωστός, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, κυρία Δασκαλάκη. Θα το δούμε και στην επόμενη διαφάνεια, το οποίο θα το δούμε όπως προτείνουν και οι διεθνείς οργανισμοί. Φυσικά και τα παιδιά δεν είναι πρωταγωνιστές πορνογραφή, έτσι. Είναι την χάνουν εκμετάλλευσης. Και λυπάμαι που το λέω, και επιστήμονες και δικαστές και ο ίδιος ο ποινικός κώδικας και ο νομοθέτης, δηλαδή, καμιά φορά παρασύρεται όταν δεν έχει και τους κατάλληλους συμβούλους. Δεν είναι θέμα επιλογής του νομοθέτη πολλές φορές, είναι θέμα και των τεχνοκρατών. Αν λάθος εικόνα περνούν, λάθος εικόνα μεταφέρεται. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να προβληματίσει και να διορθωθεί εκεί που, όπως δεν είναι και ηλεκτρονικό το έγκλημα. Δεν είναι electronic crime, είναι κύβερνο έγκλημα. Το έγκλημα που συμβαίνει στον κύβερνο χώρο, διεθνώς λέγεται cyber crime, είναι ελληνική λέξη. Από τη λέξη κυβερνήτης και λέξη crime από τη λέξη κρίμα, και είναι κρίμα να μην τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, η ιδιωτικότητα. Για μένα το μεγάλο διακύβευμα είναι η ιδιωτικότητα. Από την άλλη, η προστασία των κρίσιμων υποδομών, το ίδιο το κυβερνοέγκλημα, με απάτες, με επιθέσεις σε πληροφορικά συστήματα, με κακόβουλο λογισμικό, τα fake news, η ρητορική του μίσους, ο κυβερνοεκφοβισμός είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Στις βασικές υποδομές θα σταθώ μόνο στις μονάδες υγείας, μια που μιλάμε για την COVID περίοδο, πόσο σημαντικά είναι τα νοσοκομεία μας να έχουν αυτή την κουλτούρα κυβερνοασφάλειας. Μην ξεχνούμε ότι τα παιδιά μας που σήμερα μιλάμε και τηλεκπαιδεύονται και δοκιμάζουν, θα είναι τα παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν όλους αυτούς τους οργανισμούς. Φανταστείτε τη χώρα που έχει θωρακιστεί καλύτερα. Άρα εδώ θέλει στοχευμένες προσεγγίσεις, θεματικά, αναθεματικές ενότητες, έτσι ώστε η χώρα μας να είναι πιο ισχυρή. Θα σταθούμε εδώ στο θέμα του παιδιού. Βλέπετε ότι αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Ίντερπολ όσο και για την Europol, αλλά και για άλλους διεθνούς οργανισμούς. Θέματα όπως το grooming, το sexting και ο κυβερνοεκφοβισμός που είπαμε. Μην ξεχνάμε επίσης τα παιδιά μας, ότι μια πραγματικότητα, ένα κομμάτι της πραγματικότητας έχουν σχέση με τα παιχνίδια και τα βίντεο, έτσι, που χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Και όλα αυτά τους φέρνουν πολλές φορές σε κάποιους κινδύνους που πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε. Τι παρατηρήθηκαν από επίσημες εκθέσεις? Η IOCTA είναι το Threat Assessment της Europol για τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος, το Internet Organized Crime Threat Assessment, το IOCTA του 20. Μιλάει, παρατηρεί ότι έχουμε αύξηση τη διακίνηση υλικού και επιδείνωση των λόγων της πανδημικής κρίσης. Έχουμε χρήση κρυπτογραφημένων εφαρμογών που δυσκολεύει το έργο των αρχών επιβολής του νόμου. Οι κυβερνοεγκληματίες εξελίσσονται. Δεν εξελίσσεται μόνο η τεχνολογία στη θετική της διάσταση, εξελίσσεται και στην αρνητική της διάσταση. Και επίσης έχουμε παρατηρείται μια εμπορευματοποίηση της διαδικασίας της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων
Όλα δηλαδή για το χρήμα, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μας προβληματίσουν. Και το θέμα που αναφέρατε προηγουμένως, κυρία Δασκαλάκη, είναι ακριβώς αυτή η διαφάνεια για την σωστή ορολογία των όρων. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρήση της κατάλληλης ορολογίας, ώστε να αποφεύγεται ο ευτελισμός της κακοποίησης. Δηλαδή, μην κακοποιούμε και άλλη μια φορά πράγματα. Έχει σημασία το πώς ονομάζουμε τις λέξεις. Αν δεν ονομάζουμε σωστά τις λέξεις, δεν προσεγγίζουμε σωστά τα πράγματα. Άρα είμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Άρα το να μιλάμε βάσει στερεοτύπων, βάσει πραγμάτων που μάθαμε λάθος και να το επαναλαμβάνουμε είναι διπλό λάθος. Και εδώ θα παρακαλούσα και όσοι μας ακούν και έχουν σχέση με δημόσιους οργανισμούς και αρχές να είναι στην κατεύθυνση η συμμόρφωση όπως προτείνει η ίδια η Ιντερπολ. Και καλό είναι να βλέπουμε τι κάνουν σε άλλα σημεία του πλανήτη. Εδώ ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι όροι πώς πρέπει να τους χρησιμοποιούμε. Να πούμε εδώ, κυρία Δασκαλάκη, ότι η παρουσίαση θα είναι στη διάθεση των ατόμων που μας παρακολουθούν και έχουν εγγραφεί στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Έρευνας. Θα σταλεί σε όλους, κύριε Παπαπροδρόμου. Μόλις τη λάβω από εσάς, θα την προωθήσω παρακάτω. Απλά για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα, ίσως το είπαμε λίγο βιαστικά και να μην το καταλάβουν. Συχνά χρησιμοποιούμε λοιπόν τον όρο παιδική πορνογραφία, ο οποίος είναι λανθασμένος, γιατί όπως είπατε εσείς, τα παιδιά δεν πορνογραφούν μόνα τους, τα παιδιά κακοποιούνται. Άρα η σωστή ορολογία, όπως λέτε και εσείς, όπως λένε και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, είναι παιδική κακοποίηση. Τα παιδιά λοιπόν κακοποιούνται, παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Πολλές φορές και εκμετάλλευσης βεβαίως. Τα παιδιά από... λοιπόν, εμείς να πούμε ότι κάποιες φορές στο δικό μας site χρησιμοποιούμε την ορολογία παιδική πορνογραφία και ο λόγος είναι γιατί ακόμα στα νομικά κείμενα υπάρχει αυτή η ορολογία. Έτσι αναφέρεται στα νομικά κείμενα. Παιδική πορνογραφία. Κυρία Δασκαλάκη, ακριβώς είπα προηγουμένως το είπα ότι και ο ίδιος ο νομοθέτης καμιά φορά παρασύρεται. Δεν σημαίνει επειδή είναι νομοθέτης τα ξέρει όλα, τα γνωρίζει όλα. Θα πρέπει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, να προσεγγίζει. Εδώ για μένα είναι το βάρος πέφτει στην επιστημονική κοινότητα. Αν μια φορά είναι ευθύνη του νομοθέτη, 10 φορές είναι της επιστημονικής κοινότητας. Έτσι έχει σημασία η ακαδημαϊκή κοινότητα να διατυπώνει σωστά τα πράγματα, έτσι ώστε να φτάνει και στον νομοθέτη η σωστή εικόνα. Τώρα, φυσικά όλα αυτά επιδέχονται, είναι θέμα εκπαίδευσης, θέμα μιας διαδικασίας η οποία δεν γίνεται σε μια μέρα. Ο κυβερνοεκφοβισμός, όπως τον διατυπώνεται σε κείμενο της UNICEF, είναι μια διαδικτυακή επιθετική συμπεριφορά, προϋποθέτει έναν θήτη, ένα θύμα, αλλά έχει και εμάς τους θεατές πολλές φορές, όταν δεν είμαστε θήτες ή θύματα κάποιας συμπεριφοράς. Και αυτό αφορά τα παιδιά μας. Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να δούμε στην καθημερινότητα των παιδιών μας, στην ψηφιακή καθημερινότητα, είναι ότι τα παιδιά μας είναι πλέον κάτοχοι κάποιας συσκευής ή είναι κοντά σε κάποια συσκευή, αν ήδη δεν έχουν οι γονείς, που έχουν οι φίλοι τους ενδεχομένως. Οποιαδήποτε συσκευή. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ότι ο καθένας από εμάς από εδώ και πέρα πρέπει να έχει ένα σενάριο κυβερνοασφάλειας. Τι θα κάνει σε μια περίπτωση που θα χάσει τη συσκευή του, τι περιέχει η ίδια συσκευή του. Γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες. Ή ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω. Είχαμε την περίπτωση της τηλεκπαίδευσης, της τηλεεργασίας. Γνωρίζαμε όλοι εμείς οι γονείς τις πλατφόρμες αυτές. Γνωρίζαν οι εκπαιδευτικοί μας όλες αυτές τις πλατφόρμες. Περάσαμε σε διάφορες χρονικές φάσεις όπου συμπληρώθηκε αυτό το κενό όπου υπήρχε. Βελτιώθηκαν κάποια πράγματα, αλλά ωστόσο πάντοτε θα υπάρχουν. Είπα προηγουμένως ότι η τεχνολογία είναι κάτι δυναμικό. Δεν τη γνωρίζει κανείς 100%. Δεν μπορεί να τη γνωρίζει 100%. Ένα άλλο σημαντικό είναι η διαδικασία όπως προτρέπει και η ίδια η Europol. Το να αναφέρουμε ένα περιστατικό. Αν γίνει κάτι, τι θα κάνουμε. Είμαστε μόνοι μας. Να πάμε στα δεδομένα, στα προσωπικά δεδομένα. Πολύ σωστά ένας μαθητής δημοτικού το είπε ότι ό,τι είναι δικό μου κάποια στιγμή σε μια εκδήλωση που κάναμε για την ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου, που να θυμίσουμε εδώ είναι η δεύτερη μέρα της δεύτερης εβδομάδας του δεύτερου μήνα κάθε χρόνο και το κέντρο, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου έχει πάρα πολύ σημαντική παρουσία στην εκδήλωση αυτή. Έτσι, ένας μαθητής όρισε ακριβώς με απλά λόγια ότι είναι δικό μου. Μα είναι μια φωτογραφία, μα είναι τα στοιχεία μου, μα είναι το τηλεφωνό μου, η ημερομηνία της γέννησης, όλα αυτά. Επίσης τα προγράμματα. Ας ξεκινήσουμε τα προγράμματα που κατεβάζουμε για την τηλεκπαίδευση, την τηλεεργασία. Πληρούν τις προϋποθέσεις.
Οι εφαρμογές που βλέπουμε, από πού τις παίρνουμε αυτές τις εφαρμογές? Βλέπουμε κριτικές, διαβάζουμε κριτικές. Αν κλειδώσουν τα αρχεία μας, τι θα κάνουμε? Έχουμε το σενάριο να έχουμε εφεδρικό έτσι, αντίγραφα ασφαλείας που πρέπει να έχουμε σε μία ή περισσότερες συσκευές, σε διαφορετικά σημεία? Όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίζουν, διότι καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο, τραγικό αντίκτυπο, αν κλειδωθούν. Να θυμίσω ότι τον μήνα Σεπτέμβριο, σε μια περίπτωση σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Γερμανία, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή μια γυναίκα την ώρα που μεταφερόταν στο νοσοκομείο, όταν κλειδίζονταν τα αρχεία. Όχι όπως πρόσφατα, και όχι μόνο και πρόσφατα, είχαμε κλείδωμα αρχείων και σε δημόσιους οργανισμούς και εδώ στη Ελλάδα. Τώρα, τι απασχολεί τις αρχές επιβολής του νόμου γενικότερα, θα έλεγα? Ότι πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να ισχυθεί. Φανταστείτε ότι σήμερα, ακόμη που μιλάμε, υπάρχουν γνωμοδοτήσεις του Αρείου Πάγου του 9, του 11. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν, να αλλάξουν, να πάρουν τη μορφή του νόμου. Πρέπει να ενισχύεται το νομικό πλαίσιο, να εξυγχρονίζεται. Επίσης, τα θέματα της διαχείρισης των καταγγελιών, το σχηματισμό δικογραφιών, την εξειδίκευση των δικαστών. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μια χώρα με 63 εισαγγελίες. Με 52 νομούς και 63 εισαγγελίες. Ένας κατακρεματισμός αδικαιώσεων. Το οποίο έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία, ενιαία πλατφόρμα να μπορεί να προχωρήσει, να εξυγχρονιστεί και η δικαιοσύνη με τη σειρά της, να εξυγχρονιστούν και οι μηχανισμοί επιβολής του νόμου στον βαθμό που έχουν εξυγχρονιστεί. Έχουμε τα θέματα συλλογής του αποδεικτικού υλικού, άρσης απορρίτου, διατήρηση των δεδομένων, κρίσιμα στοιχεία. Εδώ λίγο ένα γράφημα λίγο για να εξηγήσω και λίγο τι βλέπετε στην οθόνη. Είναι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης του κυβερνοκλίματος στη χώρα μας. Είναι η διεύθυνση ουσιαστικά αντιμετώπισης κυβερνοκλίματος. Αυτή θα έπρεπε να ήταν η σωστή ονομασία για τη διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι ηλεκτρονικό το έγκλημα και η λέξη δίωξη δεν είναι ατυχή νομικά, γιατί η δίωξη ασκεί μόνο εισαγγελέας. Όπου ακούμε τη λέξη δίωξη σε μηχανισμούς, έτσι θα πρέπει να είναι θέματα αντιμετώπισης. Τώρα, όταν επιλαμβάνονται μια υπόθεση, θα πάνε τα πιστήρια στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που βλέπετε εδώ. Θα χρειαστεί η συνδρομή της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, της ΔΑΣ, που μιλάει για πληροφορίες, ανταλλαγή πληροφοριών, Europol, Interpol, όλα αυτά που είπαμε, και τη ΔΙΔΑΠ για τη διαχείριση των πληροφοριών. Υπάρχει και η ΔΙΕΒΕ, που είναι η αντίστοιχη υποδιεύθυνση στη Βόρεια Ελλάδα, που καλύπτει από το μισό Αιγαίο και πάνω, τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία. Εδώ οι υπόλοιπες της ελληνικής αστυνομίας, όπως είτε είναι στην Κρήτη, είτε στα τρίποτα της χώρας μας, οι περιφερειακές λεγόμενες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, τμήματα ασφαλείας, υποδιευθύνσεις ασφαλείας, μεικτά αστυνομικά τμήματα που έχουν και καθήκοντα ασφάλειας, αλλά και λοιπές αρχές που ασκούν ειδικά προανακριτικά καθήκοντα, όπως είναι το ΣΔΟΕ, υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, τελωνιακές υπηρεσίες και άλλες που επιλαμβάνονται σε διάφορες περιπτώσεις και μπορεί να τύχουν με εγκλήματα που έχουν σχέση με τον κυβερνοχώρο. Πολύ σημαντική η πιστοποιημένη προσέγγιση βάσει ISO. Εδώ βλέπετε το πραγματικό CSI, ας το λέγαμε, λοιπόν, της χώρας μας, που είναι πιστοποιημένο. Μετέχει στο European Network of Forensic Sciences. Είχα τη χαρά και την τιμή να μετέχω, να υπηρετώ σε αυτή την υπηρεσία για 12 χρόνια. Έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό έργο. Γίνεται αθόρυβα το έργο αυτό. Οπότε αυτή η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν το κυβερνητικό έγκλημα, όπως είναι η DDA και τη ΔΕΗ, αλλά και τη ΔΑΣ και άλλων διευθύνσεων, μην ξεχνούμε την εκπαίδευση, τη δημόσια ασφάλεια τη χώρα που βοηθούν όλες αυτές τις διευθύνσεις, είναι οι αφανείς ήρωες, όπως ονομάζω. Η διεθνή συνεργασία, η ανταλλαγή των πληροφοριών, πάρα πολύ σημαντικό. Στη φωτογραφία βλέπετε εδώ, υπάρχει στο κέντρο, εδώ να πούμε, κυρία Δασκαλάκη, ότι στην Europol υπάρχει με το European Center of Cybercrime. Είναι το ειδικό κέντρο αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική υποδομή σε πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετέχει η χώρα μας και βοηθάει πάρα πολύ στην εξυγνίαση των υποθέσεων, η ανταλλαγή των πληροφοριών. Και εδώ είναι από αντίστοιχη ομιλία που είχε. Να πούμε ότι και εμείς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τη Europol και τη γραμμή μας στη safeline.gr για εικόνες παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο, όπου έχουμε μια κοινή βάση δεδομένων. Όποια καταγγελία μας έρχεται, την προωθούμε στη Europol και ενημερώνουμε όλες τις αρχές βέβαια και της Ελλάδας. Ακριβώς, βεβαίως, και είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος όλων των οργανισμών και ινστιτούτων που βοηθούν. Εδώ θα δούμε την στρατηγική της πρόληψης. Μην ξεχνούμε τον πατέρα της ιατρικής, που ήταν ο πρωτεργάτης όλης αυτής της ιδέας του να προλαβαίνουμε και να θεραπεύουμε. Είναι μια από τις
και δίνει συντηρητικό πλεονέκτημα. Όλα αυτά που μιλάμε σήμερα, όλα αυτά που συζητάμε, είναι προσπάθεια της πρόληψης. Πολύ σημαντική η δημιουργία της υποδομής της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πάρα πολύ σημαντικό, και στο οποίο πλέον καλό να επισκεφθούμε όλοι μας, μάλιστα και η των ψηφιακών δεξιοτήτων, γιατί έχει σημασία η ανάπτυξη, η δημιουργία δεξιοτήτων και η βελτίωση των δεξιοτήτων, των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε, να αποφύγουμε το κυβερνάγγελμα και να ενισχύσουμε την κυβερνοασφάλεια. Εδώ να πω ότι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, έχει συνεισφέρει στη δεξαμενή αυτή, και βλέπετε στην διαφάνεια εδώ πέρα ακριβώς, πράγματα τα οποία, και είναι καλό όλοι οι οργανισμοί στη χώρα μας, τα πανεπιστήμια μας, τα ερευνητικά μας κέντρα, να συνεισφέρουν, να συγκεντρώνονται σε αυτή τη δεξαμενή. Νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση και στο εξωτερικό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολύ καλό υλικό. Εδώ οι ίδιες οι καμπάνιες της Europol. Εδώ να σταθώ λίγο ότι όταν βλέπουμε μια συμβουλή από οποιαδήποτε καμπάνια γίνεται, αυτό απηχεί σε περιπτώσεις που γίναν. Είναι αυτό που λέω παθήματα μαθήματα. Πάθαμε και μάθαμε. Το μάθαμε πάλι ερωτηματικό. Γιατί αν δεν μάθαμε θα ξαναπάθουμε. Δηλαδή αυτό πάει έτσι και ούτω καθεξής. Το ίδιο συνέβη με πολλές οδηγίες για τα παιδιά μας. Τι πρέπει να προσέχουν εκεί που επισκέπτονται. Ποιες πληροφορίες εμπιστεύονται ή δεν πρέπει να εμπιστεύονται. Θα πρέπει, πολύ σημαντικό, να συζητούμε με τα παιδιά μας. Στέκομαι στο κομμάτι εδώ. Θα μπορούσα να βάλω δίπλα μια εικόνα μιας γέφυρας. Αν υπάρχει αυτή η γέφυρα γονιού, παιδιού, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό το χτίσιμο αυτής της γέφυρας. Από την άλλη, τα ίδια μας τα παιδιά βλέπουν εμάς που είμαστε καταναλωτές. Παραγγέλνουμε, κάνουμε συναλλαγές στην τράπεζα. Αύριο μεθαύριο και αυτά με τη σειρά τους θα είναι οι επόμενοι καταναλωτές, οι επόμενοι συναλλασσόμενοι. Οι επόμενοι που θα στελεχώσουν την αγορά και το τραπεζικό σύστημα και όχι μόνο. Εδώ παίζει ρόλο που είναι πολύ σημαντικό οι νέες δεξιότητες που πρέπει το σχολείο σήμερα να δώσει, καλείται να δώσει στον 21ο αιώνα, ποιες δεξιότητες θα δημιουργήσει, ποιες δεξιότητες θα αναβαθμίσει, το λεγόμενο upskilling, και ποιες δεξιότητες θα ξανατοποθετήσει, το reskilling, δηλαδή θα έχουμε μια κινητικότητα, παραδοσιακά επαγγέλματα θα δοκιμάζονται. Δεν θα χρειάζονται πλέον και ίσως χρειαστούν τα άτομα που φεύγουν από τον ένα εργασιακό κλάδο να πηγαίνουν σε κάποιον άλλο. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προετοιμάσει η οργανωμένη πολιτεία, να τα αποτελεί μέρημνά της, να λαμβάνει υπόψη ότι τα παιδιά μας έχουν πολύ χρόνο στην οθόνη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτρέπει λιγότερη οθόνη στη ζωή μας. Τα νέα επαγγέλματα, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε με προσοχή, αυτή η κυβερνοασφάλεια δεν επιτυχάνεται με άψυχα συστήματα που συνδέονται. Επιτυχάνεται με ανθρώπους. Άρα τα παιδιά μας που έχουμε μπροστά μας είναι αυτά που θα στελεχώσουν όλα αυτά τα πράγματα και άλλα επαγγέλματα, ήδη εξειδικευμένους νομικούς αναφέρω ενδεικτικά, γιατί δεν είναι μόνο τεχνολογία, είναι και θεσμικά πλαίσια. Είναι και οικονομία. Πολύ σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε τις δομές σε μια εποχή που ο χρόνος τρέχει, προχωράει. Θα πρέπει να επιλέξουμε τη σωστή ταχύτητα και όχι να επιμένουμε στο να μην έχουμε βιβλίο πληροφορικής, το οποίο πιστεύω τη νέα σχολική χρονιά να το έχουμε, και όχι να μειώνονται οι ώρες ενώ θα πρέπει να αυξάνονται. Εδώ να δούμε, να ξέρουμε τις δυνατότητες. Δεν μπορεί η Ελλάδα, όπως λέω, του 2021 να έχει βιβλίο του 2006. Κάτι πρέπει να κάνει και η εκπαιδευτική κοινότητα, και δεν είναι θέμα μόνο του αρμόδιου υπουργού, του προηγούμενου, του επόμενου ή του σημερινού ή της σημερινής υπουργού παιδείας. Εδώ να σταθούμε στην συνεργασία, στην ισότιμη συνεργασία μέσω από διαφάνεια ακαδημαϊκής κοινότητας, δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα. Να πούμε ότι πλέον ο ρόλος των φορέων της κυβερνοασφάλειας έχει αλλάξει, κυρία Δασκαλάκη. Είναι πλέον είναι η αρμόδια διεύθυνση κυβερνοασφάλειας του αρμόδιου Υπουργείου. Είναι ο ΕΝΗΣ, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, αλλά και στο ΓΕΘΑ υπάρχει το CSERT. Καλό είναι να επισκεφθούμε τους δικτυακούς τόπους και τα προφίλ που διαθέτουν στα social media. Επίσης, οι ανεξάρτητες αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούν να μας δώσουν πάρα πολλές πληροφορίες, να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Μπορούν να κλείσουν σχολεία, δήμοι, να περιλαμβάνουν στις ιστοσελίδες τους συνδέσμους των ανεξάρτητων αρχών, όπου υπάρχουν και πλατφόρμες. Και κάποιες από τις ανεξάρτητες αρχές καλό είναι να βελτιωθούν και να εξυγχρονίσουν τις πλατφόρμες τους. Ενδεικτικά αναφέρω την Επιτροπή Υπαιγνίων, που έχει σχέση με τον διαδικτυακό τζόγο. Πρόσφατα ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι
προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή καλή πηγή συνεργασίας για εκπαιδευτικούς, γονείς, για εργασίες που μπορούν να κάνουν. Το ίδιο το αρχικό με το Cyber Kit και το Cyber Alert, καλούμε όλους τους φίλους εδώ να ακολουθήσουν και στο Facebook και στο Instagram. Συνεχίζεται δυνατά. Το ίδιο οι διεθνείς οργανισμοί του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι το αναφέρω το Συμβουλίο της Ευρώπης ότι ο πρώτος νόμος που έχουμε, η Cybercrime Convention το 2016 ήταν, το 2013 μάλλον, και ενσωματώθηκε στην Ελλάδα το 2016 με το νόμο 4411. Interpol από την άλλη και τις αντίστοιχες πρακτικές που έχει βάλει καμπάνιες. Η Europol έχει ειδική σελίδα για τα θέματα COVID και τα θέματα κοινοσφάλειας και κυβερνοεγκλήματος που απτύχθηκαν. Καλό είναι να την επισκεφθούμε, αλλά και η ITU, για παράδειγμα, στο πλαίσιο των ΟΕΕ και άλλοι φορείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εδώ να προσέξουμε λίγο έμφαση στην πιστοποίηση των προφίλ. Προσοχή, γιατί πολλά fake news προέρχονται από λάθος προφίλ. Παίρνει κάποιος το προφίλ κάποιου οργανισμού και κάνει ένα fake προφίλ. Άρα εδώ να ξεχωρίσουμε πώς είναι το γνήσιο προφίλ, πόσα άτομα το ακολουθούν, κάποια κριτήρια να βάζουμε. Με την ευκαιρία, καλό είναι να ακολουθήσουμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το ίδιο κάνει και το Υπουργείο Πρόσφατα και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά το ίδιο έχει κάνει και οι σημερινοί οικοδεσπότες της εκδήλωσης, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, το ΙΤΕ. Πολύ καλή δουλειά. Εδώ τώρα, κλείνοντας, θα λέγαμε το τι κάνω αν, τι μπορώ να κάνω σαν πολίτης, τι πρέπει να κάνω αν μου συμβεί κάτι. Είμαι μόνος μου, υπάρχουν υποδομές και βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν καταρχήν, όπως είπα προηγουμένως, εισαγγελικές αρχές που μπορούμε και απευθείας να αναφέρουμε κάτι. Υπάρχουν οι αρχές επιβολής του νόμου, όπως είναι διαρθρωμένες, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, γιατί έχουμε και διοικητικές κυρώσεις πέρα από τις ποινικές, ειδικές πλατφόρμες, όπως θα δούμε παρακάτω, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό κέντρο που υπάρχει, αλλά όπως και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας υπάρχει αντίστοιχο κέντρο για τις καταγγελίες. Εύκολα και απλά βήματα. Προτρέπω αυτό να επισκεφτούμε το gov.gr. Ας κάνουμε για παράδειγμα ένα σενάριο υποθετικό ότι έχουμε υποστεί θύματα μιας απάτης στο διαδίκτυο. Πάμε στις κατηγορίες υπηρεσιών, στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα. Επιλέγουμε την καταγγελία. Υπάρχουν εδώ περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις θα μπορούσαν από πλευράς πολιτείας να εμπλουτιστούν και με νέες συμπεριφορές αντικοινωνικές που υπάρχουν. Άρα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό το ξεκινήσαμε το 2016-2017. Για πρώτη φορά στατιστικά δεδομένα είχαμε αυτή την περίοδο. Ήταν προαπαιτούμενο για το νόμο για το κυβερνοέγκλημα, το νόμο 4411, το 2016. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι μπαίνει στην πλατφόρμα κάποιος του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας και παίρνει απευθείας αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν επαφίεται, είναι δηλαδή ένα αντικειμενικό, δίκαιο, διαφανές. Δεν χρειάζεται να τρέχει σε δικηγόρους εκείνη τη στιγμή. Άμεσα μπορεί με αξιόπιστο τρόπο να επιληφθεί και από εκεί και πέρα δρομολογείται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ποια υπηρεσία θα ασχοληθεί με την υπόθεσή του. Πολύ σημαντικό να μην διαγράφουμε τα αποδεικτικά στοιχεία, να κρατούμε, δεν διαγράφουμε, αυτό είναι καλό να το έχουμε υπόψη. Αντίστοιχη υποδομή έχει κάνει το ΓΕΘΑ για τα θέματα κυβερνοεπιθέσεων, το οποίο είναι μεν προαιρετικό για τους πολίτες. Να πω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι επισκεφθήκαμε τη σελίδα του Δήμου μας και είδαμε ότι είναι χακαρισμένη. Εμείς ως δημότες, ως πολίτες, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, ότι προαιρετικά μπορούμε αυτό να το αναφέρουμε. Για τους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για αυτά τα θέματα είναι υποχρεωτικό. Έτσι, θα πρέπει να το δούνε. Αναφέρω μάλλον για την περίπτωση ενός νοσοκομείου. Γιατί για τους Δήμους που ανέφερα προηγουμένως, τώρα θα τροποποιηθεί η οδηγία NISD2, η οποία θα εντάξει μέσα και τους ΣΟΤΑ. Είναι πάρα πολύ φιλική αυτή η πλατφόρμα, πραγματικά. Για την ιστορία αυτή έχω κάνει επίσης το ίδιο και επέλεξα το συνήγορο του καταναλωτή που κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι μας είμαστε καταναλωτές, έχουμε βασική ιδιότητα. Για το θέμα αυτό υπάρχει άρθρο που μπορείτε να βρείτε. Για πρώτη φορά έγινε χαρτογράφηση, ένα mapping των δυνατοτήτων που έχει ο ένας πολίτης στη χώρα μας. Άρα μπορείτε να το δείτε με την ισχύα σας. Να πούμε εδώ την ενίσχυση θεσμικού πλαισίου, μια που μιλάμε για COVID περίοδο και τα φάρμακα. Δεν μπορώ να καταλάβω την ευαισθησία που έχουμε και καλά κάνουμε και έχουμε για τον εμβολιασμό που πρέπει να μετέχουμε σε αυτά που μας λένε οι επιστήμονες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά η χώρα μας δυστυχώς να μην έχει ορίσει το θεσμικό πλαίσιο για τα φάρμακα, πώς διακινούνται στο διαδίκτυο και να μπαίνει σε διακινδύνευση δημόσια υγεία. Πιστεύω οι φωνές που μας ακούνε θα πρέπει να κάνουν κάτι και να απαντήσουν για την ολιγορία από το 2011 που δεν έχουν κάνει τίποτα
οι όποιοι υπουργοί υγείας, δικαιοσύνης και εξωτερικών, γιατί μην ξεχνάμε είναι μια διεθνή σύμβαση της χώρας μας, όπως βλέπετε η γειτονική μας Τουρκία, η Αλβανία, η Ιταλία κλπ. Την έχουν υπογράψει, την έχουν ενσωματώσει. Άρα να δούμε εδώ ότι θα πρέπει κλείνοντας η πολιτεία να επιδείξει τη σωστή πολιτική βούληση, να έχει όραμα, να έχει στρατηγική, να έχει κουλτούρα συνεργασίας φορέων, να προβεί στη θεσμική θωράκιση εκεί που χρειάζεται, αλλά πώς, μέσα από αξιοκρατία, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό το τρίπτυχο, τίποτα από όλα δεν μπορεί να γίνει. Δίχως αξιοκρατία, δίχως διαφάνεια, δίχως δικαιοσύνη. Τώρα, από πλευράς των εκπαιδευτικών, οι δυνατότητες που υπάρχουν στο άμεσο περιβάλλον, ένα mapping του χώρου στο οποίο κινείται ο καθένας, ποια είναι η πραγματικότητα που έχει δίπλα του, τι υποδομές έχει δίπλα του. Οι δραστηριότητες που θα πρέπει να αναπτύξει, να ενισχύσει, να δώσει έτσι ένα όραμα στους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα συνεργαστεί και με τους γονείς. Η ευαισθητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ είναι καλό να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές. Θα σταθώ ιδιαίτερα στην κουλτούρα βιοειθικής που θα πρέπει στη χώρα μας να υπάρχει από τη μικρή ηλικία. Γιατί μιλάω για τη βιοειθική. Η βιοειθική είναι προαπαιτούμενη για πολλά πράγματα. Γιατί ακριβώς τη χρειαζόμαστε την τεχνολογία? Τη χρειαζόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι, καλύτεροι ως ανθρώπινες κοινωνίες. Εάν δεν γίνουμε, αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δεν χρειαζόμαστε τις τεχνολογίες. Άρα η βιοειθική είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Για ποιο πράγμα κάνω αυτό που κάνω, τι αποσκοπεί, και αυτό θα πρέπει αυτή την κουλτούρα να την περνάμε από τη μικρή ηλικία. Είναι θέμα καλλιέργειας, είναι θέμα, έτσι, θα λέγαμε, ενός πλαισίου ασφαλέστερου. Από πλευράς γονέων, εμπιστοσύνη και αγάπη στα παιδιά μας. Διάλογος, συζήτηση, προαπαιτούμενα. Πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι οι γονείς έρχονται τελευταίοι, μαθαίνουν πράγματα που αφορούν τα παιδιά. Γι' αυτό σημαίνει απουσία διαλόγου, απουσία συζήτησης, απουσία εμπιστοσύνης. Αγάπης δεν θα το έλεγα, γιατί η αγάπη τη θεωρώ δεδομένη, αλλά καμιά φορά με λάθος τρόπο εκφράζεται. Υποστήριξη στην προσπάθειά τους. Είμαστε εκεί, είτε δάσκαλοι είτε γονείς, στην προσπάθεια των παιδιών μας. Είναι πολύ σημαντικό να το μάθουμε να προσπαθούν, να συνεργάζονται. Συνεργασία. Τρίπτυχο αυτό το πράγμα. Και φυσικά, βελτίωση δομών της εκπαίδευσης, επένδυση στο human ware, καλό το software, καλό το hardware, λέω πολλές φορές, αλλά δίχως το human ware δεν γίνεται τίποτα. Η βέλτιστη στις πρακτικές που υπάρχουν και τα πρότυπα, έχουμε πληθώρα πληροφόρησης από διεθνείς οργανισμούς, από επίσημα site, από το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας και όλα τα αντίστοιχα αντίστοιχους φορείς, μη κυβερνητικούς. Τα συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας είναι ένα εργαλείο που μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να ενεργοποιήσει. Η πιστοποίηση θα παίξει στο επόμενο διάστημα στα θέματα κυβερνοασφάλειας, πολύ σημαντικό. Η συνεργασία των σχολών και των φορέων, πληροφορικής, παιδαγωγικών, βιβλιοθηκών, επιστημονικών φορέων. Και σίγουρα η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία, να ενισχύσουμε τα ερευνητικά μας κέντρα της χώρας μας, να εμπιστευτούμε. Εάν το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε από επιλογή, γιατί αν δεν το κάνουμε από επιλογή θα είναι αναγκαίο. Θα αναγκαζόμαστε να τρέχουμε πίσω από τις επιλογές που δεν κάναμε. Και πάντοτε θα έχουμε κλείνοντας το ότι ο άνθρωπος στην τεχνολογία με σκοπό την ευημερία, δηλαδή θέλουμε μια ανθρωποκεντρική, όπως δεν τις χρειαζόμαστε. Και αυτό φυσικά είναι στο χέρι μας. Εδώ κλείνοντας είναι ένα αντίστοιχο κανάλι που περιλαμβάνονται διάφορα βίντεο χρήσιμα από διάφορους διεθνείς οργανισμούς και με playlist θεματικά, στα οποία μπορείτε και να προτείνετε για όσους θέλετε να ακολουθήσετε, οποιαδήποτε άλλα βίντεο να ενταχθούν και να βελτιωθεί έτσι, η πληροφόρηση. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, αφού σας ευχαριστήσω με ένα σκίτσο που πρότεινε η Europol προς όλα τα παιδιά, στα οποία καλό θα ήταν να το έχουμε υπόψη μας και να δώσουμε τη δυνατότητα να βάλουν τα παιδιά τα χρώματα που αρμόζουν, που αυτά θεωρούν ότι πρέπει να βάλουν, γιατί η πινελιά είναι καθαρά δική τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σας. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι όλες σας οι διαφάνειες είχαν την πηγή πάνω, δηλαδή όταν παρουσιάζεται κάτι, παρουσιάζεται εμπεριστατωμένα δεδομένα και αυτό νομίζω ότι είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει δυστυχώς, γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε χωρίς πηγές. Οπότε σήμερα το παράδειγμά σας είναι προς μίμηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εδώ βλέπω διάφορα σχόλια, εξαιρετική παρουσίαση από διάφορους που συμμετείχαν μέσα στο σεμινάριο. Να πούμε ότι το σεμινάριο αυτό μεταδίδεται και ζωντανά μέσω του καναλιού μας του Facebook. Μπορούν οι συμμετέχοντες στο Facebook να, αν έχουν κάποιες ερωτήσεις, να τις γράψουν στο chat και θα σας τις μεταφέρουμε, διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικτυακή αίθουσα μέσα στο Teams και όχι στο Facebook εμείς. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να γράψει την ερώτησή του στο Facebook και εμείς θα τη μεταφέρουμε. Επίσης, όποιος είναι σε αυτή τη διαδικτυακή αίθουσα μπορεί να σηκώσει, αν θέλει, το διαδικτυακό χεράκι και εμείς θα σας δώσουμε το λόγο. Θα επιτρέψω τα μικρόφωνα και όποιος ενδιαφέρεται να υποβάλει κάποια ερώτηση ή να κάνει κάποιο σχόλιο, παρακαλώ πολύ να σηκώσει το διαδικτυακό χεράκι και εμείς θα ανοίξουμε, θα σας δώσουμε το λόγο. Διαφορετικά μπορείτε να γράψετε κιόλας στο chat τις ερωτήσεις σας. Οι συνάδελφοί μου στο Facebook θα μου μεταφέρουν εδώ στο chat αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Ωραία, μέχρι να δούμε τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Να πω εγώ τη δική μου ερώτηση. Μιλήσατε για τους γονείς και τα παιδιά. Είπατε ότι η αγάπη είναι δεδομένη σίγουρα, αλλά είπατε και κάποιες συμβουλές. Μπορείτε να μας τις ξαναπείτε αυτές, γιατί χάθηκε λίγο ο ήχος την ώρα που λέγατε για αυτή την ώρα που παρουσιάζατε αυτή τη διαφάνεια, στο τέλος δηλαδή. Και όταν παρουσιάζατε τη διαφάνεια για τις συμβολές των γονέων και παιδιών, αλλά και στη διαφάνεια όπου μιλούσατε για τον ανθρωποκεντρισμό, χάσαμε λίγο τον ήχο και δεν σας ακούγαμε καλά. Αν μπορείτε να το επαναλάβετε λίγο αυτό. Ναι, βεβαίως κύριε Δασκαλάκη. Εκείνο που είπα και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη και η αγάπη προς τα παιδιά μας. Και αυτό δεν είναι θέμα λόγων, αλλά θα έλεγα ότι είναι θέμα έργων, θέμα πρακτικής. Αντιλαμβάνονται πολύ καλά τα παιδιά μας. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την κρίση τους, δεν πρέπει να υποτιμούμε τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Η απόλυτη η εμπιστοσύνη προς τη μεριά τους είναι ένα προαπαιτούμενο, έτσι, και μιας ισότιμης και υγιούς σχέσης. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει συζήτηση, θα πρέπει να υπάρχει διάλογος. Και όταν μιλάμε για τα παιδιά μας, θα εξειδικεύσω πολλές φορές, διότι τα παιδιά μας περνάνε διαφορετικές οι πραγματικότητες της προσχολικής ηλικίας, διαφορετικές οι πραγματικότητες στο δημοτικό σχολείο, διαφορετικές οι πραγματικότητες στο γυμνάσιο που συμπίπτει με την έναρξη της εφηβείας ή και λίγο νωρίτερα μπορεί να είναι, ή και στο λύκειο. Από την άλλη, το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το λάθος που κάνουμε και οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί, που ενδεχομένως να μην το επιτρέπει και το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν υπάρχει το στοιχείο της εξατομίκευσης. Πιστεύω ένας άνθρωπος από τη ζωή περνώντας φεύγει με τρία παράπονα. Το ένα παράπονο είναι ότι ενδεχομένως στο πρώτο οικογενειακό περιβάλλον να μην το κατάλαβε στο βαθμό που έπρεπε. Εμείς οι γονείς πολλές φορές όταν έχουμε περισσότερο από ένα παιδιά, θέλοντας να φερθούμε με σχέση ισοτιμίας και δικαιοσύνης, θεωρούμε ότι η ισότητα είναι το σωστό, το δίκαιο. Για μένα το σωστό είναι η αναλογία, ανάλογα το παιδί, ανάλογα τη στιγμή, ανάλογα τον τόπο και όλα αυτά που προϋποθέτουν αυτή τη μοναδικότητα, τη χωροχρονική θα έλεγα μοναδικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Το άλλο έχει σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα. Σε μια τάξη, πολλές φορές και ο ίδιος εκπαιδευτικός, όσο και φιλότιμες προσπάθειες να καταβάλει και να θέλει να είναι στην κατεύθυνση αυτή, δεν μπορεί να παρακολουθήσει ενδεχομένως την κάθε στιγμή ενός παιδιού μέσα στη τάξη και να του δώσει αυτά που εξατομικευμένα θα μετουσιώσει το παιδί και θα μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες του και θα βελτιώσει πράγματα που μπορεί να γίνει και να ενισχυθεί το παιδί εκεί που πρέπει. Και αργότερα αυτό το παράπονο πιάνει τον πολίτη όταν βγαίνει στην κοινωνία. Όταν είναι το κράτος απρόσωπο και δεν έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και έχει ένα διεκπαιρετικό ψυχρό χαρακτήρα, και εκεί δεν υπάρχει εξατομίκευση του πολίτη. Άρα αυτό το στοιχείο της εξατομίκευσης πρέπει να διέπει όλους. Χρησιμοποιούμε και δεν χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες. Τη στιγμή που όμως τις χρησιμοποιούμε, θα πρέπει αυτό το πράγμα να το λαμβάνουμε υπόψη μας.
Για παράδειγμα, θα σας πω την εξατομίκηση αυτή. Θυμάμαι την πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που κάναμε ειδικό βίντεο που υπήρχε για, για τους συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Στη γλώσσα τη νοηματική. Είναι ένα πολύ καλό στοιχείο ενσυναίσθησης συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται, που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χαρίσματα και θα πρέπει και η πολιτεία εδώ αυτά τα παιδιά να τα αξιοποιήσει, που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και να αξιοποιηθούν. Το ίδιο σε παιδιά που είχαν προβλήματα, που αντιμετωπίζανε προβλήματα όρασης. Και εκεί θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά, για παράδειγμα, να στελεχώσουν τηλεφωνικά κέντρα των υπηρεσιών αυτών. Σας αναφέρω ενδεικτικά. Έτσι, μιλάμε για παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν πάρα πολλά χαρίσματα. Επίσης, να υποστηρίζουμε την προσπάθεια των παιδιών μας και εδώ να τα ενισχύουμε, όχι μόνο πάνω από την οθόνη, και να ακολουθούν και αθλητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες γύρω από τον πολιτισμό, να γνωρίζουν το περιβάλλον με σεβασμό και άλλα πράγματα που πρέπει να έχει σήμερα το παιδί ως εφόδιο. Η συνεργασία με τους δασκάλους και τους φορείς. Αναφέρω ενδεικτικά το πόσο σημαντικό είναι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων. Συνήθως οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, και μεταφέρω μια εμπειρία καμιά φορά και βιωματική, είναι πολλές φορές έτσι μια τυπική σχέση. Πάμε δηλαδή για να πάμε. Λίγοι 5-6 άνθρωποι ασχολούνται. Οι περισσότεροι πάνε μόνο το καιρό που είναι να ρωτήσουν για βαθμούς κλπ. Και δεν ρωτάει κανείς από τους γονείς, δεν ρωτάμε ποια είναι η συμπεριφορά των παιδιών μας. Ρωτάμε κατευθείαν για βαθμούς. Όλα αυτά δείχνουν κάποια πράγματα. Mm-hmm, ναι. Να αγαπήσουμε το σχολείο των παιδιών μας. Mm-hmm. Επίσης, ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να υπάρχει, διαρκής, να υπάρχουν ειδικά σχολεία για τους γονείς. Δεν είναι οι γονείς μόνοι τους. Ας πούμε, δίνουμε ευαισθητοποίηση στα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και δεν δίνουμε στα θέματα της γονεϊκής, θα λέγα, το πώς ένας γονέας θα μπορεί να σταθεί σήμερα στο περιβάλλον με τις προκλήσεις που υπάρχουν. Άρα, αυτά πρέπει να απασχολήσουν και την πολιτεία την ίδια, και τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμικούς φορείς που υπάρχουν. Δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου. Τώρα, το άλλο που είπατε, κυρία Δασκαλάκη, ήταν όχι για τους γονείς, αλλά για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, κάτι αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, σωστά. Ωραία. Στέκομαι στη διαφάνεια αυτή που μιλάει για την πλευρά των εκπαιδευτικών και όπου θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την βιοειθική. Δηλαδή, σήμερα ας κρατήσουμε λίγο την λέξη κλειδί που λέγεται βιοειθική. Γιατί ακριβώς χρειαζόμαστε τις τεχνολογίες? Να υπάρχει ένας προβληματισμός. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε και την ίδια τη λέξη την τεχνολογία, δεν πρέπει να ξεχνάσουμε τα δύο συνθετικά της, τις δύο όμορφες λέξεις που λέγεται τέχνη και λόγος. Η τεχνολογία είναι διεθνώς, είναι παγκόσμια λέξη, όπως και η δημοκρατία. Όπως και άλλες λέξεις που ξεκινάνε εδώ, η λέξη οικονομία. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε, η βιοειθική. Σήμερα έχει περάσει διεθνώς ως επιστημονικός όρος. Θα πρέπει να προβληματίσουν, θα έλεγα, αυτά από τη μικρή ηλικία, από τα πρώτα βήματα κιόλας. Μην ξεχνούμε ότι τα παιδιά παράγουν, παράγουν αυτό που μάλλον μιμούνται. Θα επικαλούμε πολλές φορές τον αριστοτελικό ορισμό του θεάτρου. Ποιους μιμούνται? Τους πρώτους δασκάλους. Ποιοι είναι οι πρώτοι δάσκαλοι? Οι γονείς. Ποιους μιμούνται? Τους δεύτερους γονείς. Ποιοι είναι οι δεύτεροι γονείς? Οι δάσκαλοι. Έτσι. Άρα αυτά τα πράγματα λίγο θα πρέπει να τα δούμε σε μια άλλη βάση, σε μια σύγχρονη βάση, με ψυχραιμία φυσικά και όχι πανικό και φόβο. Βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε πιο καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων. Επειδή υπάρχει μια ερώτηση, αν θα σταλεί η παρουσίασή σας και σε όσους παρακολούθησαν μέσω του Facebook, να ενημερώσουμε ότι η παρουσίασή σας θα σταλεί σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο σεμινάριο αυτόματα. Αν κάποιος που παρακολουθεί μέσω του Facebook δεν έχει εγγραφεί, αλλά το παρακολουθεί αυθόρμητα, ας πούμε, μπορεί να μας στείλει ένα mail στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, στο contact παπάκι saferinternetforkids.gr, το 4 με 4, και για να μας ζητήσει την παρουσίασή σας. Έχουμε πολλά σχόλια για την εξαιρετική παρουσίασή σας, κύριε Παπαπροδρόμου. Δεν βλέπω να ευχαριστήσω τώρα. Και εγώ με τη σειρά μου όλους τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν και μας τιμούν με την παρουσία τους. Και πάντοτε αυτό που λέω, να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας και δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα από αυτό το πράγμα.
Ωραία. Και μιας και θα σταλεί η παρουσίαση, σε όλη την παρουσίαση έχετε και τα links μέσα. Δηλαδή, όταν μιλούσατε για το πώς μπορούμε να κάνουμε μια καταγγελία, ας πούμε, για διάφορα θέματα, υπάρχουν και τα links μέσα στην παρουσίασή σας, οπότε από εκεί μπορούμε να τα βρούμε, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαπροδρόμου? Βεβαίως. Ωραία. Στη διάθεση αναλυτικά. Ωραία. Ωραία. Οπότε η ώρα είναι 8 ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε Εγγλέζοι. Έχουμε τελειώσει ακριβώς την ώρα μας. Την παρουσίαση έχει κλειδωμένη στο σχολείο. Κάποιος ρωτάει αν θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την παρουσίαση, ως έχει εννοείται, δηλαδή χωρίς να κάνει αλλαγές, στο σχολείο των παιδιών μας, για παράδειγμα. Ευχαρίστως. Είναι στη διάθεση από την πλευρά μου. Δεν υπάρχει. Εκείνο που λέω πάντοτε είναι ότι η όποια γνώση, η όποια εμπειρία είναι το μόνο πράγμα που όταν το διαιρέσεις πολλαπλασιάζεται. Ναι. Όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή, αν τα διαιρέσουμε, γίνονται μικρότερα από ό,τι ήταν. Οπότε και εγώ με τη σειρά μου, όπως οφείλω τη γνώση σε όλους τους ανθρώπους, τους δασκάλους που κατά καιρούς, αλλά και στους ανθρώπους που με ρωτήσανε, στα παιδιά που με ρωτήσανε. Μην ξεχνάτε τη διαφάνεια που σας έδειξα με την απάντηση, με τον ορισμό που είχε τα προσωπικά δεδομένα, με τρεις λεξούλες. Άρα όλοι μας μέσα από το διάλογο, αυτό το δημόσιο διάλογο, γινόμαστε καλύτεροι και καλό είναι αυτό το πράγμα να δίνεται στην κοινότητα, γιατί όχι να φιλοξενηθεί ακόμη και, και στην ψηφιακή ακαδημία πολιτών. Από την πλευρά μου δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, είναι στη διάθεση και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας. Έχουμε και μία, ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και μία ερώτηση από την κυρία Ελένη Σημεωνίδου όσον αφορά τα παγκόσμια ηλεκτρονικά παιχνίδια. Για ηλικία αγοριών 12 ετών, ποια είναι η επιτρεπόμενη ώρα για να παίζει το παιδί? Η επιτρεπόμενη ώρα σίγουρα δεν είναι το βράδυ που θα έπρεπε να κοιμάται, κύριε Παπαπροδρόμου, σωστά? Κύριε Σκαλάκη, η κυρία Σημεωνίδου που θέλετε την ερώτηση, σας ευχαριστώ κατά την ερώτηση. Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα ξεκινάω από το τελευταίο που είπα για την εξατομίκευση του κάθε παιδιού, ποια χρονική στιγμή, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στη διάρκεια των διακοπών, στη διάρκεια ποιας ώρας της ημέρας, ποιων κανόνων έχουμε συμφωνήσει, έχουμε έρθει σε συζήτηση με το παιδί. Βεβαίως και το παιδί χρειάζεται το χρόνο του, βεβαίως και το παιδί χρειάζεται και το παιχνίδι. Δεν είμαστε αφοριστικοί, ωστόσο μπορούμε να συζητήσουμε, να δούμε, να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε επίσης την κατεύθυνση, το να παίξει και πέρα από την οθόνη. Έτσι. Και αυτό επίσης θα είναι μια εναλλακτική λύση. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο διάλογος αυτός γίνει και δεν γίνεται αυτό σε μια μέρα προφανώς, έτσι γίνεται με την προϊόντος του χρόνου, νομίζω ότι θα βρούμε τη λύση ποιος είναι ο πλέον αρμόζων χρόνος. Εκείνα που πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Έτσι, αυτά τα όρια θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Επίσης δεν μπορούμε να απαιτούμε από τα παιδιά μας να συμμορφώνονται με τα όρια και εμείς να είμαστε με τις ώρες ατελείωτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάνω από μια οθόνη. Είπα προηγουμένως ότι τα παιδιά μας μιμούνται. Αναπαράγουν αυτό που βλέπουν. Άρα καλό είναι να αποτελούμε ο καθένας μας καλύτερα, το καλύτερο δυνατό, το ανθρωπίνως δυνατό πρότυπο προς τα παιδιά. Αυτό πάντοτε δεν είναι πάντοτε δεδομένο και πάντοτε είναι ζητούμενο για όλους μας. Αυτά τα όρια τα χρειαζόμαστε όλοι. Ωραία. Εξατομίκευση λοιπόν, όρια, οικογενειακές συμφωνίες. Οπότε και αυτές... επίσης να συζητούμε περιπτώσεις, επίσης να συζητούμε και περιπτώσεις όπου έγινε κάτι, δηλαδή με αφορμή κάποιες πλατφόρμες που έγιναν σε κάποια διαδικτυακά παιχνίδια. Κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία. Δεν είναι όλα αυτά όπως φαντάζονται στο φυσικό κόσμο. Όπως στο φυσικό κόσμο δεν δίνουμε τα δεδομένα μας και εκεί να προσέχουμε τι δίνουμε, τι δεν δίνουμε και σε κάθε περίπτωση να κρατάμε ένα διάβλο επικοινωνίας έτσι ώστε το παιδί να μας εμπιστευθεί τουλάχιστον έναν από τους δύο γονείς. Γιατί καμιά φορά ξέρετε και η προσέγγιση μέσα στο ίδιο γωνιακό έτσι, περιβάλλον δεν είναι πάντοτε ομοιόμορφα το ίδιο. Η κάθε στιγμή, το κάθε παιδί, σύμφωνα και με την προσωπικότητά του, θα εμπιστευτεί τον ένα ή τον άλλο γονιό περισσότερο. Ένας θα είναι λίγο αυστηρότερος, άλλος λίγο πιο επίκης. Πάνω κάπου θα βρεθεί μια λύση, έτσι ώστε το παιδί να έχει μια διέξοδο κάπου να πει το πόνο του. Σε κάθε περίπτωση, έστω και στο συμμαθητή του, και να υπάρχει ένα πλαίσιο έτσι ώστε να αφουγκραστεί αυτό το πράγμα και να μπορεί περαιτέρω να το διαχειριστεί το παιδί.
Ωραία. Η κυρία Σταυρούλα Ζέτη ρωτάει, τα παιδιά μας λόγω πανδημίας έχουν μπει σε κοινωνικά δίκτυα που δεν συνάδουν με την ηλικία τους, π.χ. το TikTok. 8χρονα παίζουν τουλάχιστον 3 ώρες Fortnite. Πώς θα βοηθηθεί ο γονιός στο να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του στο διαδίκτυο, πώς μπορεί εύκολα να διαπιστώσει και να αποκλείσει ιστοσελίδες που κάνουν πραγματικά κακό στην υγεία και στην ψυχολογία τους? Ενδεχομένως τα όποια φίλτρα τεχνικά σε μικρότερες ηλικίες ενδεχομένως να έχουν κάποια αποτελεσματικότητα, αλλά δεν είναι αυτό που, το οποίο απόλυτα συνιστώ και δεν είναι αυτό που θα αποτρέψει οποιαδήποτε διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Γιατί αν το παιδί στερηθεί κάτι στο σπίτι, ενδεχομένως να το βρει σε ένα περιβάλλον, στο σπίτι ας πούμε, του φίλου του ή σε ένα άλλο περιβάλλον, όπου οι γονείς οι ίδιοι δεν έχουν εικόνα του τι συμβαίνει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε με την ευκαιρία και με αφορμή το γενικό κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, να πούμε ότι και οι πλατφόρμες αυτές, γιατί μιλάμε για τα για επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, στο οποίο ανήκει και η χώρα μας, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις και οι ίδιοι παλαιότερα πριν το γενικό κανονισμό λέγανε ότι δεν συνιστούμε να ακολουθεί κάποιος τις πλατφόρμες αυτές αν δεν έχει κλείσει τουλάχιστον τα 13 χρόνια. Σήμερα αυτό είναι στα 15 χρόνια συμπληρωμένα. Μην ξεχνάμε ότι οι γονείς είμαστε υπόλογοι για τη συμπεριφορά των παιδιών μας σε ό,τι συμβαίνει. Όπως όταν οδηγάει ένα όχημα δίχως την απαιτούμενη άδεια και προκαλέσει κάποιο ατύχημα κλπ. Θα λογοδοτήσουμε. Τα ανήλικα παιδιά δεν μιλάει για εγκληματικότητα, μιλάει για παραβατικότητα. Και σωστά μιλάμε, γιατί το παιδί τότε μαθαίνει τη ζωή. Άρα εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή να συζητήσουμε στα παιδιά να γνωρίζουν το πλαίσιο και πολλές φορές όταν μιλάμε με τα παιδιά η απόλυτη δικαίωση έρχεται ίσως και αργότερα. Η δικαίωση έρχεται όταν και τα ίδια τα παιδιά θα γίνουν με τη σειρά τους γονείς. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές τους γονείς των γονιών πόση σοφία έχουν και πόσο καλύτερα πολλές φορές διαχειρίζονται περιστατικά και θέματα των παιδιών. Γιατί ακριβώς είναι σοφία που δεν εφαρμόσαν στα παιδιά τους. Έτσι, δεν γεννηθήκαμε, δεν τελειώσαμε κάποια ειδική σχολή γονέων ή οτιδήποτε κλπ. Είναι ίσως τα παιδαγωγικά θέματα, η παιδαγωγική προσέγγιση είναι η πιο δύσκολη επιστήμη. Ναι, ακριβώς. Και εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κάθε γονιός είναι διαφορετικός, οπότε δεν υπάρχει δυστυχώς κανένα manual. Θα πούμε, κυρία Δασκαλάκη, για τα θέματα των εξαρτήσεων, μην ξεχάσουμε ότι υπάρχουν και υποδομές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχουν ενισχυθεί, υπάρχουν και ειδικές κλινικές απεξάρτησης, όπως έχουμε για τα θέματα των εξαρτησιογών ουσιών, των αλκοολούχων κλπ. Και των άλλων ουσιών. Έχουμε ειδικά για τα θέματα των διαδικτυακών παιχνιδιών, όπου έχουμε φαινόμενα έτσι, εθισμού. Εκεί χρειάζεται η γνώμη ειδικού. Εδώ καλό είναι να αξιοποιήσουμε τις δομές που δίνει το ελληνικό σχολείο, οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έχουν επιστήμονες ή είναι κοντά σε επιστήμονες που μπορούν να μας δώσουν λύσεις. Ειδικούς παιδοψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους, όπου τα παιδιά θα πρέπει να τύχουν υποστήριξη. Σε αυτή την περίπτωση, μιλάω τώρα για κάτι ενδεχομένως πιο προχωρημένο και εκεί αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί, αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε, έτσι, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, να παίρνουμε τις γνώμες των ειδικών, αν βλέπουμε τη συμπεριφορά. Πολύ μεγάλη βαρύτητα δίνω στην αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού. Η μάνα γνωρίζει καλύτερα από όλους το παιδί της. Αυτός που έχει την γονική μέρημνα, γιατί όλα τα παιδιά μπορεί να μην έχουν μητέρα ή πατέρα, αυτός που γνωρίζει καλύτερα και ο δάσκαλος γνωρίζει καλύτερα. Ένας έμπειρος δάσκαλος μπορεί να καταλάβει την αλλαγή συμπεριφοράς στο παιδί εύκολα. Μπορεί να μην το καταλάβει τη μία μέρα, θα το καταλάβει την επόμενη μέρα. Να δίνουμε βαρύτητα στην αλλαγή συμπεριφοράς. Έτσι, κάτι μπορεί να το απασχολεί, κάτι θέλει να μας πει το παιδί, να το ακούμε το παιδί. Ωραία, ναι. Υπάρχουν οι δομές και εμείς από την πλευρά μας, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, προσπαθεί να ενημερώσει όσο περισσότερο μπορεί για αυτό το πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα, τον εθισμό στο διαδίκτυο. Βέβαια, ίσως έχει γίνει κατάχρηση λίγο του όρου εθισμό στο διαδίκτυο, οπότε είναι η λέξη κλειδί αυτή ακριβώς που είπατε, η αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και οι γονείς ή οι κηδεμόνες γνωρίζουν τα παιδιά τους, τα νιώθουν τα παιδιά τους και μπορούν να καταλάβουν
ή να νιώσουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να ζητήσουν βέβαια τη βοήθεια από εξειδικευμένους ειδικούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαπροδρόμου για αυτή την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα εισήγηση. Επαναλαμβάνουμε ότι η παρουσίασή σας θα σταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Αν κάποιος δεν έχει εγγραφεί στο σεμινάριο, τότε παρακαλούμε πολύ να μας στείλει ένα mail στο Safer Internet for Kids να μας ενημερώσει ότι ενδιαφέρεται να του στείλουμε την παρουσίαση και εμείς θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και όλους τους συμμετέχοντες που ήταν μαζί μας τόση ώρα και η υποστήριξή τους μας δίνει δύναμη και μέσα από αυτούς μεταλαμπαδεύεται βέβαια και η γνώση, έτσι δεν είναι? Κύριε Δασκαλάκη, και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους γονείς καλό καλοκαίρι, καλή νέα σχολική χρονιά, να τελειώσουμε το καλό διακοπές. Στα παιδιά καλή τύχη, και μάλιστα αυτό που λέω πάντοτε δεν αρκεί μόνο η καλή τύχη, καλή χρήση της καλής τύχης. Έτσι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια σας.